να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ανθρωποκτονία 34χρονου Ημεδαπού που έγινε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κερατσίνι Αττικής και τη σύλληψη του 45χρονου δράστη. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, την ώρα που στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 60 βρισκόταν σε εξέλιξη επεισόδιο συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων ατόμων, ο δράστης κατέφτασε στο σημείο με το αυτοκίνητό του και αφού το στάθμευσε, κατέβηκε και με ένα μαχαίρι που είχε μαζί του, κατάφερε χτυπήματα στο θύμα. Ομάδα Δίας που ενεργούσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή και ενημερώθηκε από το κέντρο της άμεσης δράσης για τη συμπλοκή, προσέτρεξε άμεσα στο περιστατικό. Την ώρα που οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, το θύμα είχε ήδη δεχτεί τα χτυπήματα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες υπέδειξαν ως δράστη τον 45χρονο, ο οποίος και συνελήφθη επί τόπου. Στο χώρο της συμπλοκής και σε κοντινή απόσταση από το αυτοκίνητο του δράστη, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι στιλέτο με ίχνη αίματος. Το θύμα μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με τους ιατρούς φέρει δύο τραύματα στο αριστερό ημιθωράκιο. Ο δράστης, κατά την εξέτασή του στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, ομολόγησε την πράξη του και παραδέχθηκε ότι ανήκει σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από μαρτυρικές καταθέσεις. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας ηλεκτρικός εκενωτής, τέιζερ. Όπως κατέθεσε η σύζυγός του, στην οικία υπήρχαν επιπλέον ένα πτυσσόμενο γκλοπ και έντυπο υλικό συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, τα οποία απομάκρυνε μετά το περιστατικό και αναζητούνται. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες έρευνες, παρουσία εκπροσώπων των δικαστικών αρχών, σε διάφορους χώρους, οικίες και γραφεία, για την αναζήτηση στοιχείων και πιστηρίων που σχετίζονται με το δράστη και την πράξη της ανθρωποκτονίας. Ο δράστης, με τη δημογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά. Σας ευχαριστώ.